υπουργό και αφενικά θυμήθηκε πάλι του συνδρομά. Έστω ότι συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Θα πάρει 15 χρόνια μέχρι να βγει το πρώτο βαρέλι πετρελαίου ή η πρώτη ποσότητα φυσικού αερίου. Μέχρι τότε θα είναι άχρηστα. Γιατί μέχρι τότε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι παντού, θα είναι πολύ φθηνές, θα είναι το μέλλον. Με άλλα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης και νομίζω εν γνώση του παραπληροφορεί τον κόσμο. Προσπαθεί να πουλήσει φύκια για μεταξωδές κορδέλες στη διάρκεια αυτής της ενεργειακής κρίσης. Αλλά να κοιτάξουμε την ενεργειακή κρίση εκεί που πονάει τον μέσο Έλληνα, τη μέση Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, που είναι, ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Με ρωτήσετε τι εισπράττω από τον κόσμο. Εισπράττω απόγνωση όταν έρχεται το φακελάκι, έτσι, από την εταιρεία που είναι η ΔΕΗ, είναι κάποια άλλη εταιρεία κτλ. Δεν κάνουμε τρισάκι που θα ανοίξει μια. Λοιπόν, εμείς καταγγέλνουμε. Και το καταγγέλνω και εδώ, σήμερα, εδώ στην Λάρισα, από τα δικά σας. Το 56% της αύξησης δεν οφείλεται στην αύξηση κόστους του φυσικού αερίου του Πετρελαίου. Οφείλεται στον κύριο Μητυλινέο, στον κύριο Λάτσι, στον κύριο Περιστέρη, στην CBC που αγόρασε τη ΔΕΗ, σε αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους, στον κύριο Βαρτινογιάννη, που δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, τσεπώνουν ένα πολύ σημαντικό ποσό από την αύξηση του λογαριασμού της ΔΕΗ των ανθρώπων μας. Για σκεφτείτε το. Έρχεται μια ξένη εταιρεία από το Λονδίνο, η CBC, αγοράζει τα υδροελεκτρικά έργα της ΔΕΗ. Τα υδροελεκτρικά έργα της ΔΕΗ παράγουν κιλοβατόρες αυτή τη στιγμή με μηδενικό κόστος. Δηλαδή, βρέχει, τρέχει το νεράκι, γυρνάει η τουρμπίνα, έρχεται η κιλοβατόρα. Μηδέν οριακό κόστος. Έχει ένα κόστος συντήρησης και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για τις κατασκευές. Οριακό κόστος, μηδέν. Έτσι, αυτή η επιπλέον μονάδα κόστησε μηδέν. Πόσο τη χρεώνει? Σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο από το Τέξας. Και ποιος παίρνει τη διαφορά? Η CBC. Και πού την πάει? Στα Cayman Islands. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης θα τα φορολογήσει. Πότε? Όταν θα έχει ήδη φύγει, να έχει πάει στα Cayman Islands. Οπότε εμείς μιλάμε για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, που όμως εδώ στην Ελλάδα, όπως γίνεται πάντα, όταν υπάρχει μια κρίση που έρχεται απ' έξω, είτε είναι COVID, είτε είναι κρίση χρέους που ήρθε από τη Lehman Brothers και μας υπάρχει στο 2010, είτε είναι το φυσικό αέριο σήμερα, κάποιοι επιτίδη, το 1% του 1%, τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους εις βάρος της δικής σας της ψυχής. Γι' αυτό είμαστε στο ΜΕΝΑ25 εδώ, γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που ονοματίζουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς. Κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι η Βουλή των Ελλήνων, η κυβέρνηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Γιατί τους τα δίνει την ώρα που ο κόσμος υποφέρει?